πατέρα σου βρίσκεται εδώ, στο κρατητήριο. Και την ίδια στιγμή σου καίνε τα μάξι. Κάνε λίγο τη σύνδεση στο μυαλό σου. Ο πατέρα σου κρύβεται εδώ και αυτοί χτυπάνε σένα. Γιατί κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου? Θέλω να ξεκινήσεις τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Άσε μας, Δρασπασία. Στον ύπνο σου με βλέπεις. Ξεκίνα το διαζύγιο σήμερα κιόλας. Με πήρε τηλέφωνο ο δικηγόρος που μεσολάβει για τον ανεμόμυλο και μου είπε ότι ο άλλος υποψήφιος μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει βάλει μια προκαταβολή. Τι είναι αυτό το τόσο σοβαρό που θες να μου πεις? Αφορά το λογαριασμό που με βάλετε να ψάξω. Τι? Δεν βρήκα φυσικό πρόσωπο από πίσω. Διαπίστωσα όμως ότι πρόκειται για μια εταιρεία πάρα πολύ ύποπτη, μάλλον ξέπνη μαυρομικού χρήματος. Γιατί μου μιλάς έτσι? Και πώς θες να σου μιλώ αύριο, Αντρέα? Πόσο με υπολογίζεις? Αλήθεια πιστεύεις ότι τόσο καιρό μου άφησες άλλα περιθώρια να είμαι διαφορετική? Έχω μια φίλη που έχει πρόσβαση σε τραπεζικά αρχεία. Αυτή μπορεί να μας βοηθήσει. Βρώμικη εταιρεία, βρώμικη ιστορία. Θα τη βρούμε την άκρη. Όχι, Αλέξανδρε. Δεν πρόκειται να βρούμε την άκρη με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Είχα δίκιο που σου είπα να φυλάξουμε τα χρήματα της Αλεξίας. Είχα δίκιο. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα τον κύριο Βελίδη. Τον κύριο Κάρολο Βελίδη. Δεν έχει κανένα κύριο με αυτό το όνομα εδώ. Μα τον είδα να μπαίνει εδώ. Λάθος κάνατε. Πες μου αν μπήκε η προκαταβολή, να πάρω τηλέφωνο τον δικηγόρο, να προχωρήσει η διαδικασία και να υπογράψουμε τα συμβόλαια. Α, καταφωνεί. Ποιος είναι? Έλα, γιαγιά. Με πρόλαβες, τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ τηλέφωνο. Τώρα? Γιατί, τι έγινε? Καλά, εντάξει. Τι σου είπε? Να πάω από το σπίτι. Μάλιστα. Λογικά, τακτοποιήθηκε το θέμα μας. Και γιατί δεν στο είπα από το τηλέφωνο? Την ξέρεις τώρα τη γιαγιά μου, αφού μη ψάχνει για να με δει. Σίγουρα είναι αυτό και δεν είναι τίποτα άλλο? Στο μότο να είσαι κοχύποπτος. Ρεαλιστής είμαι. Γκρινιάρης και απεσιόδοξος είσαι. Να δεις που έχουμε... Έλα. Τι κάνεις? Τι θέλεις? Τελείωσα τη δουλειά μου. Ωραία. Κάτι άλλο? Να περάσω από εκεί. Γιατί τι θέλεις? Να σε δω, να μιλήσουμε και να φέρω εκεί τίποτα να τσιπήσουμε. Εδώ δεν είναι ταβέρνα, Θοδωρή. Αστυνομία είναι. Εντάξει, ρε μωρό μου, δεν θα φέρω και κανένα κοψίδι. Θα φέρω κανένα κρουασάν, κανένα σαντουιτσάκι, αυτά που σου αρέσουν. Όχι, ευχαριστώ. Γιατί, Ρανούλα? Γιατί εσύ μπορεί να τελείωσες τη δουλειά σου, αλλά εγώ δουλεύω ακόμη. Γιατί δεν πηγαίνεις κανένα κουρασανάκι στην τρελή που φιλοξενείς? Να το φάτε μαζί έτσι ήρεμα και χαλαρά.
Εντάξει. Δεν είναι και σουίτα, αλλά θα βολευτείτε, ε. Μια χαρά είναι. Εντάξει, θέλω λίγο δουλίτσα ακόμα, αλλά θα σου λουποθεί. Τέλειο είναι. Σε ευχαριστούμε. Εδώ πέρα ήταν το ησυχαστήριο του πατέρα μου. Ησυχαστήριο? Ναι. Ησυχαστήριο. Εδώ πέρα ήταν το μέρος που ερχόταν και ηρεμούσε. Εδώ φύλαγε τα εργαλεία του, έπαιρνε κανέναν υπνάκο που και που. Βέβαια λείπουν πολλά πράγματα. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Και στο πάτωμα να κοιμηθώ, μια χαρά θα είμαι. Κι εγώ το ίδιο. Αρκεί που έχουμε ένα χώρο. Όχι, ρε κορίτσια. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Θα φέρουμε κάνα τραπέζι από το μαγαζί, καμιά καρέκλα. Και σήμερα πού θα κοιμηθούν, εδώ πάνω, έτσι. Δεν μας πειράζει. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φέρουμε κάνα στροσίδι από το σπίτι, καμιά κουβέρτα. Πες μου, ψάξε και εσύ και άμα δεν βρεις, πες μου να δουλεύω. Ναι, ναι. Και σε λίγο αν είναι, θα πάω να πάρω και κάποια πράγματα άμεσης ανάγκης. Σιγά σιγά. Να έρθουμε μαζί σου. Εσύ καλύτερα όχι. Γιατί? Γιατί εσένα δεν πρέπει να σε δούνε. Η Λαϊλά δεν έχει πρόβλημα να κυκλοφορεί έτσι κι αλλιώς δεν την κυνηγάει η μαφία της Αθήνας. Μα θα με ψάξουν εδώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Εσένα πρέπει να σε κρύβουμε μέχρι να σου βρούμε τρόπο να φύγεις. Έχει δίκιο, Ανδρέας. Εξάλλου, μιλάμε για τη μαφία του τράφικινγκ. Δεν ξέρεις τι άκρες έχουν, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Και εξάλλου, μην ξεχνάς ότι το έσκασε κάτω από τη μύτη τους. Δεν θα τα αφήσουν να πέρασει. Θα βάλουν λιτούς και δεμένους να σε βρουν. Και αν σε βρουν, η τιμωρία δεν θα είναι ένα χαστούκι. Θα είναι χειρότερη. Βλέπετε κάτι αστείο? Θες να γελάσεις κι εσύ? Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σωστά, παιδιά? Να την κρεμάσουμε στην είσοδο του στρατοπέδου. Ρεζίλη θα γίνει. Ποιος θα γίνει ρεζίλη, ρε? Εσύ, φιλαράκι μου. Καλά. Θες να δεις τη φωτογραφία? Απαράδομαι, ρε. Πολύ καλή, ε! Οδηγητής, με τον προστατευόμενό του. Πάμε, παιδιά. Πρέπει να το δουν όλοι αυτό. Γεια σου, Αλεξή. Έλα, κάθισε. Δεν ήξερα ότι είστε στη Ρόδο. Ναι, σήμερα ήρθα. Κάθισε. Πρέπει να μιλήσουμε. Για ποιο πράγμα? Η γιαγιά σου μου είπε ότι της έδωσες ένα λογαριασμό για να βάλει τα χρήματα για το μήλο που θες να αγοράσεις. Δεν τα κατέθεσες ακόμα? Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Λέγε, Αλέξανδρε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τόσο σοβαρό ποσό σε ένα λογαριασμό που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δικαιούχος, ο κάτοχος. Πώς δεν ξέρουμε? Είναι ο ιδιοκτήτης του ανεμόμυλου. Το έψαξες, κορίτσι μου? Τι να ψάξω? Το έψαξε ο Μάξιμος και μου έδωσε το OK, αφού το τσέκαρε πρώτα. Ο Μάξιμος? Ναι, ο Μάξιμος. Ο άντρας μου. Δεν ξέρω τι τσέκαρε ο Μάξιμος και τι βρήκε. Εγώ όμως που το έψαξα, βρήκα ότι κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει. Μου υποσχέθηκες ότι θα τα έβαζες σήμερα κιόλας. Αλεξία, ο λογαριασμός αυτός είναι ύποπτος. Τι πάει να πει ύποπτος? Φαίνεται ότι ανήκει σε μια εταιρεία που έχει στηθεί μόνο και μόνο για να ξεπλύνει βρώμικο χρήμα. Δεν υπάρχει κανένα φυσικό πρόσωπο πίσω, τίποτα. Άρα, για να βάλουμε το οποιοδήποτε ποσό, θα πρέπει να σιγουρευτούμε πως όντως ανήκει σε αυτόν που έχει το μήλο που θες να αγοράσεις. Αφού ο ίδιος μας ζήτησε να μπουν εκεί τα χρήματα. Όταν λες «σας ζήτησε», μίλησες μαζί του εσύ? Όχι, δεν μίλησα μαζί του. Τι σημασία έχει? Η αγορά θα γίνει στο όνομά σου, έτσι δεν είναι? Και λοιπόν,
καλό θα ήταν να μιλήσεις με τον ιδιοκτήτη εσύ η ίδια. Γιατί? Γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ δεν ακούς. Όταν σου λέω να προσέχεις, κλείνεις τα αυτιά σου. Νομίζεις ότι έχω αιμονές και τα βάζω μαζί τους επειδή δεν τους χωνεύω. Πάλι τα ίδια. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι ο Μάξιμος μου έδωσε λάθος λογαριασμό επίτηδες? Είναι ένα ενδεχόμενο πολύ σοβαρό. Και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά δηλαδή? Ποιος είναι ο κάτοχος αυτής της εταιρείας? Ίσως αυτοί που κάψανε το αυτοκίνητο του άντρα σου. Δεν παίζεσαι. Πραγματικά δεν παίζεσαι. Αλεξία! Αλεξία! Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, ρε μάνα. Θα πάρουμε κάνα τραπέζι, κάνα δυο καρέκλες, θα τις κατεβάσουμε κάτω στα κορίτσια. Α, θα κοιμηθούν στις καρέκλες στα κορίτσια? Όχι, ρε μάνα. Προς το παρόν, θα κατεβάσουμε καμιά κουβέρτα από το σπίτι, κάνα στροσίδι και με βλέπουμε. Προς το παρόν, δηλαδή, έχει και μέλλον η ιστορία. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Και σε παρακαλώ, μου κάνεις ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω. Αντρέα μου, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχω θέμα να φιλοξενήσεις όποιο θέλεις εδώ μέσα. Όμως, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές? Εξήγησε μου. Ταλαιπωρημένες γυναίκες είναι, μάνα. Κυνηγημένες. Να το και το έκτακτο. Κι τις κυνηγούν? Ρε μάνα, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω? Α, κρύβουμε κυνηγημένες? Μην έχουμε τίποτε φασαρίες. Τι είναι αυτές οι γυναίκες? Άνθρωποι είναι. Ναι, τι σώοι άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είναι και οι άγιοι. Άνθρωποι είναι και οι εκμεταλλευτές. Άνθρωποι είναι και οι κακούργοι. Αυτές τι είναι? Πάντως εγκληματίες δεν είναι. Αντρέα μου, δεν μου αρέσει έτσι όπως μου τα λες. Αυτά που μου λες, τα φοβάμαι. Τι είναι αυτές οι γυναίκες? Ποιοι τις κυνηγούν? Η αστυνομία? Όχι, Μανούλα μου. Άλλοι είναι που τις κυνηγούν. Ποιοι, πες μου, μη με σκάς. Ωραία, θα σου το πω απλά. Πες το. Οι κακοί. Ποιοι κακοί, παιδί μου? Αυτοί που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και τους αδύναμους. Αχ, Παναγία μου. Πέσαμε σε μαφία. Αντρέα, τι κάνεις? Το καθήκον μου απέναντι σε έναν συνάνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά μου. Αυτό κάνω. Και εμάς ποιος θα μας βοηθήσει? Θα βρούμε τον πελά μας. Μα να άκουσε να δεις. Άμα ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, συγγνώμη που στο λέω, αλλά αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Εντάξει? Και εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Εγώ, εσύ και όλοι μας. Άμα καθόμαστε και αδιαφορούμε για τον συνάνθρωπό μας, είμαστε συνένοχοι. Δεν το καταλαβαίνεις, ρε άνθρωπε? Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Πρέπει να υψώσουμε ανάστημα απέναντι στην αδικία και στην εκμετάλλευση. Αχ, Παναγία μου. Είναι καθήκον μας να πολεμήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι και όχι ανθρωπάκια. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ο ρατσισμός απέναντι στις γυναίκες, τους ξένους, τις διαφορετικές φυλές και σε όλα αυτά. Σταμάτα, μωρέ. Στη μάνα σου μιλάς. Δεν βγάζεις λόγο. Και ξέρεις πολύ καλά ότι συμφωνώ με όλα όσα είπες. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο. Αν δεν βάλουμε πλάτη σε εγώ και εσύ, μάνα, δεν το κάνει κανείς. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να παλέψει για όλα αυτά. Ωραία. Να πάρουμε όλοι από ένα καριοφύλι και να πάρουμε τα βουνά και τα όρη. Δεν χρειάζεται. Αρκεί να μην γυρίζουμε την πλάτη επιδεικτικά σε όποιον μας απλώνει το χέρι και ζητάει βοήθεια. Αχ, βρε αγόρι μου. Πότε θα καταλάβεις ότι αυτοί που κάνουν κομμάντο είναι αυτοί που έχουν το χρήμα, ε? Πότε θα το καταλάβεις αυτό? Εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο? Επειδή θα κρύψεις δύο κοπέλες μέσα στην αποθήκη, θα σταματήσεις την εκμετάλλευση? Θα σώσω δύο ανθρώπινες ζωές. Και πίστεψέ με, είναι μια αρχή. Ναι, μια αρχή είναι. Να δούμε όμως ποιο θα είναι το τέλος, όταν θα μας κουβαληθούν εδώ μέσα όλη η μαφία, η αστυνομία και να δούμε και ποιοι άλλοι. Μου, Παναγία μου, Παναγία μου, πού μπλέκει αυτό το παιδί? Θεέ μου, βάλε το χέρι σου. Και αυτό το κορίτσι, πού πήγε τόσες ώρες?
Μόνο του. Σε ξένο τόπο. Εδώ στο νησί. Πού είσαι? Εντάξει. Περίμενε εκεί και έρχομαι. Θα φύγω για λίγο. Πού θα πας? Θα δω την Ασπασία. Στο καλά. Τα λέμε αργότερα. Την απέργη πάει να δει. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Θυμάσαι και με το κορίτσι που ήρθε σπίτι μας. Αυτή που μου ζητούσε τον Κάρολο Βελίδη. Ναι, αυτή. Πώς ήταν? Μια πιτσιρίκα, μικροκαμωμένη. Ποια μπορεί να είναι? Κάρολε! Νίκη, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι, εσύ? Κι εγώ καλά είμαι. Σου άφησα γράμμα ότι θα έρθω στη Ρόδο. Ναι, το ξέρω, το είδα. Σε πήρα πολλές φορές τηλέφωνο, δεν σε έβρισκα ποτέ. Και μια φορά που σε βρήκα ήταν σαν να κόπηκε η γραμμή. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Δεν ήξερα αν ήρθες τελικά στη Ρόδο. Εσύ γιατί ήρθες? Για να οργανώσω ένα σεμινάριο γιόγκα. Και την κυρία Στεργίου από πού την ξέρεις? Τι έγινε, αγαπή? Περίμενα να με πάρεις τηλέφωνο. Τα βάλει τα λεφτά και γεια σου. Σε ποιον άνοιγε ο λογαριασμός, Μάξιμε? Τι? Ο λογαριασμός. Αυτός που έδωσα στη γιαγιά μου για να βάλει την προκαταβολή, σε ποιον ανήκει? Γιατί ρωτάς? Θέλω να ξέρω. Στον ιδιοκτήτη του ανεμόμυλου. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δώσε μου το τηλέφωνο του. Τι να το κάνεις? Να μιλήσω μαζί του. Ούτε εγώ μίλησα μαζί του. Με τον πληρεξούσιο δικηγόρο μίλησα. Αυτός είναι που τα κανονίζει όλα. Ωραία, δώσε μου το τηλέφωνο του δικηγόρου τότε. Να το δώσω στη γιαγιά μου να μιλήσει εκείνη μαζί του. Γιατί? Γιατί βαρέθηκα τις ειρωνίες της και τα υπονοούμενά της. Τι σου είπε πάλι? Έφερε το λογιστή μας από την Αθήνα για να μου πει ότι ο λογαριασμός αυτός είναι ύποπτος. Και ότι εσύ και ο πατέρας σου συνωμοτείτε για να μου φάτε τα λεφτά. Πώς δηλαδή? Μου είπε ότι ο λογαριασμός αυτός ανήκει στους τοκογλύφους που εκβιάζουν τον πατέρα σου. Και είναι οι ίδιοι που σου κάψαν το αυτοκίνητο. Την κυρία Στεργίου τη γνωρίζω από παλιά. Θα γνωρίζεις και το γιο της, φαντάζομαι. Ζούσε και εκείνος στην Ινδία. Πέθανε σε ένα τροχαίο. Κάηκε. Να, τον ήξερα. Πώς τα περνάς εσύ? Καλά. Τι έκανες, βρήκες δουλειά? Ναι, δουλεύω σε ένα εστιατόριο. Πού είναι? Κλειωμένους 5. Παίρνα καμιά φορά, εκεί θα είμαι. Θα περάσω. Και να μου πεις και εσύ για τα μαθήματά σου, ε. Θα σου πω όταν είναι. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω.
Δώσ' μου το τηλέφωνο του δικηγόρου να το δώσω στη γιαγιά μου να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Όχι, ρε Αλεξία. Όχι. Δεν θα δώσω κανένα τηλέφωνο. Δεν θα παίξω αυτό το παιχνιδάκι της κυραδέσποινας. Έχει βαλθεί να μας καταστρέψει, έχει βαλθεί να μας χωρίσει. Γιατί, ε? Γιατί τόσο μίσος? Γιατί τόση λύση απέναντι σε ένα νέο ζευγάρι στην εγγονή της? Σε ένα νέο ζευγάρι που προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του. Ό,τι είχε με τον πατέρα μου, ό,τι και να είχε, αυτός ο πόλεμος εναντίον μας δεν δικαιολογείται. Θα το κάνω. Ηρέμησε, έχεις δίκιο. Πού πας τώρα? Έχω δουλειά. Και πώς με βρήκες? Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και πώς ξέρεις ότι γνωρίζω την κυρία Στερική? Σε είδα να βγαίνεις από το σπίτι της. Και εσύ τι έκανες έξω από το σπίτι της Στεργίου? Μου το σύστησαν από το μαγαζί σαν αξιοθέατο, όπως και πολλά άλλα. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο σπίτι. Λοιπόν, έχω αργήσει. Θα τα πούμε όμως, ε? Νίκη, ελπίζω να μην ήρθες στη Ρόδο για να εκδικηθείς τον πατέρα σου και την οικογένειά του. Όχι βέβαια. Καλά πίστεψες αυτά που σου έλεγα. Όταν μου τα έλεγες στην Κύπρο, έβλεπα ότι τα εννοούσες. Όχι. Καμία σχέση. Εντάξει, ήμουν κάπως θυμωμένη και τα φούσκωσα λίγο. Αλλά όχι, δεν ήρθα γι' αυτό. Λοιπόν, έχω αργήσει. Θα τα πούμε, ε. Γεια. Εδώ. Μπήκε σαν τάβρο σε άλλο πολύ, κύριε Δέσποινα. Το βλέπω, Βέρα. Δεν χρειάζομαι περιγραφή. Άφησέ μας μόνος. Σε τάραξε κάτι? Με έχεις φέρει στα όρια μου. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Γιατί δεν μας αφήνεις ήσυχους? Εσένα και τον πατέρα σου εννοείς? Εμένα και τη γυναίκα μου. Είναι γυναίκα μου πλέον. Σταμάτα να υποπτεύεσαι τους πάντες και τα πάντα. Δεν υποπτεύομαι τους πάντες, μόνο τους απέργηδες. Ό,τι κάνω, το κάνω για την ευτυχία της Αλεξίας. Κι εγώ το ίδιο. Ωραία. Σταμάτα να βλέπεις φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν. Τελείωσες? Όχι, δεν τελείωσα. Τι θέλεις? Να καταστρέψεις το όνειρο της εγγονής σου? Μπράβο, τα κατάφερες. Αλλά να ξέρεις ότι δεν σε έχουμε ανάγκη. Θα βρούμε που θα μείνουμε. Σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στο εξοχικό της γιαγιάς μου, στο γραφείο μου, όπου να είναι. Αλλά μη με κατηγορήσεις ξανά ότι θέλω να φάω τα λεφτά της Αλεξίας. Γιατί την επόμενη φορά δεν θα είμαι τόσο ευγενικός μαζί σου, καταλαβες? Σε θέλει ο διευθυντής στο γραφείο του. Παρακαλώ, περάστε. Κάθισε. Ξέρεις γιατί σε φώναξα σήμερα εδώ? Όχι. Η συγκρατούμενή σου, Βαλεντίνη Αλεξίου, απέδρασε. Τι? Την κοπάνισε, για να το πω στη γλώσσα σας. Πώς, δεν την πήγατε στο νοσοκομείο? Ακριβώς. Την πήγαμε στο νοσοκομείο, της δώσαμε ενέσιμο αντίδοτο για το δηλητήριο που ήπιε. Την βάλαμε στο δωμάτιο νοσηλείας με φρουρό απ' έξω, όμως λίγο μετά έκανε φτερά. Μήπως εσύ ξέρεις κάτι γι' αυτό? Εγώ από πού και ως πού? Μη μου κάνεις την άσχετη. Στο ίδιο κελί είσαστε. Λοιπόν, ή μου τα λες με το καλό ή υπάρχει κι άλλος τρόπος.
Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να σας απαντήσω. Πού βρήκε το δηλητήριο? Ποια της το έδωσε? Πώς πλήρωσε? Και το κυριότερο, πού βρίσκεται τώρα? Δεν ξέρω να απαντήσω σε τίποτα από αυτά που με ρωτάτε. Μήπως, αν σε έριχνα στην απομόνωση, να βοηθούσε τη μνήμη σου? Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν ξέρω ούτε πώς έφυγε, ούτε που βρίσκεται. Πέρασε έξω που θα με απειλήσεις κιόλας. Να δούμε πώς θα γλιτώσεις από το πηγάδι που σας έχει ρίξει ο πατέρας σου. Έμπλεξες και την εγγονή μου. Πάρ' τ' απόφαση επιτέλους ότι δεν θα περνάει πάντα το δικό σου. Μια στιγμή. Βέρα! Ορίστε. Αρκετή υπομονή έχω κάνει και μαζί σου. Γιατί καλέ, τι έκανα εγώ? Φέρε αμέσως αυτό που έχεις και το κρύβεις. Ποιο? Το στικάκι, Βέρα. Θέλω να το δείξω αυτό τον άχρηστο. Για να καταλάβει ότι δεν λέω λόγια. Θα κανονίσω μια ιδιωτική προβολή για σένα και την εγγονή μου. Μπας και ξεστραβωθεί και καταλάβει αυτό το κορίτσι, γιατί δεν σε θέλω στη ζωή της. Ιάκωβε. Τι έγινε? Πώς και ήρθες στη Ρόδο? Είχα μια δουλειά με τη μητέρα σου. Αλήθεια να σε δω, γι' αυτό σε πήρα. Θα σε έπαιρνε κι εγώ. Προέκυψε κάτι. Τι? Ο φάκελος που μου έστειλες, με τα στοιχεία που ζητάει το κύκλωμα, χάθηκε. Τι εννοείς χάθηκε? Στον έστειλα με το ταχυδρομείο, δεν τον πήρες? Τον πήρα. Μα τι εννοείς εξαφανίστηκε? Μήπως τον έβαλε σε κάποιο άλλο σιρτάρι? Μήπως μπερδεύτηκες? Όχι. Είμαι σίγουρος τον έβαλε εκεί. Μήπως μπήκε κάποιος στο σπίτι? Και δεν θα τον έβλεπε ο Σπύρος? Αυτός, λόγω της κατάστασής του, δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ από το σπίτι. Αλλά και να βγει, είναι πάντα εκεί μια γυναίκα που τον φροντίζει. Κάποιος φίλος, κάποιος επισκέπτης? Αυτή η γυναίκα είπε πως δεν πήγε κανείς. Άρα τον πήρε κάποιος μέσα από το σπίτι. Η κυρία που φροντίζει το Σπύρο? Δεν νομίζω. Ο Σπύρος? Ο Σπύρος. Αποκλείεται. Είναι κάτι παραπάνω από φίλος. Ο Σπύρος είναι αδελφός.
σύμφωνη σκέψη έκανα. Αλλά ο φάκελος δεν μπορεί να έβγαλε φτερά και να πέταξε μόνος του. Και αφού δεν μπήκε κανένας άλλος μέσα στο σπίτι από εσάς τους τρεις. Πέρασα το γραφείο σου και μου πάνε ότι μόλις έχεις φύγει. Και επειδή δεν ήθελες να τσιμπήσουμε κάτι εκεί, είπα να τσιμπήσουμε εδώ. Είσαι σίγουρος? Ναι. Μήπως να πας στο σπίτι σου να δεις άμα πεινάει και το κοριτσάκι σου? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει εκείνο το κοριτσάκι. Εγώ θέλω να τρώω με αυτό το κοριτσάκι. Θέλω να βλέπω αυτό το κοριτσάκι. Και θέλω να περνάω πιο πολύ χρόνο με αυτό το κοριτσάκι. Καταρχήν δεν είμαι κοριτσάκι. Έχεις δίκιο, είσαι κορίτσαρος. Και δεύτερον, δεν έχω χρόνο για χάσιμο, αγοράκι μου. Τι εννοείς, ότι χάνεις το χρόνο σου μαζί μου? Ναι, και είναι πολύ πολύτιμος. Α, δεν μιλάς καλά τώρα. Και εσύ δεν είσαι καλός οικοδεσπότης. Δεν κάνει όταν έχουμε φιλοξενούμενους να τους αφήνουμε μόνους τους. Τι θα κάνω μαζί σου, ρε μάτια μου? Είπα μόνο προς το παρόν. Αντώνη, για έλα λίγο εδώ. Τι έγινε? Για δοκίμασε λίγο. Ναι, τι? Πώς φαίνεται? Μια χαρά, γιατί? Γιατί... Κάτι υπάρχει, δεν είναι η ίδια γεύση που είχαμε πάντα.
Ναι. Με ζητήσατε. Ναι, σε ζήτησα. Κάθισε. Σας ακούω. Τι συμβαίνει μαζί σου, Λουκά? Είναι το δεύτερο περιστατικό με ασθενή σου που δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Και αυτό εξαιτίας δικού σου λάθους. Την πρώτη φορά από υπερβολική δοσολογία φαρμάκων. Και τώρα από τη μη χορήγηση κατάλληλου φάρμακου για την οξυγόνωση του ασθενούς. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, κύριε Διευθυντά. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, Λουκά. Αλλά δεν μπορώ να παίζω με τις ζωές των ασθενών. Φυσικά όχι. Λυπάμαι που σου το λέω, αλλά εάν επαναληφθεί, θα περάσεις εδώ. Δεν θα επαναληφθεί. Σας το υπόσχομαι. Τι σκέφτεσαι? Ότι δεν θα τους περάσει. Τι λες? Σε ποιους αναφέρεσαι? Η κουμανταρία μου δεν έχει την ίδια γεύση, Αντώνη. Και απορώ πως δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Έχει χαλάσει και δεν χάλασε από μόνη της. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ότι έχει γίνει δολιοθωρά, αυτό εννοώ. Εσύ, Μαριάννα, μήπως είσαι λίγο υπερβολική? Υπερβολική? Ωραία, ωραία. Ποιος μπορεί να έχει κάνει κάτι τέτοιο? Λες και δεν έχω εχθρούς. Να υποψιάζεις όμως κάποιον συγκεκριμένα? Όλους, τους πάντες. Κανέναν δεν εμπιστεύω, με κανέναν. Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ? Δεν μπορώ να ηρεμήσω, Αντώνη, δεν καταλαβαίνεις. Και δεν πέρασε τυχαία από το σπίτι η Αναστασία. Η αδερφή της Κλέρης. Η αδερφή της Κλέρης. Βγήκε με άδεια από τη φυλακή και ξαφνικά την έπιασε ο πόνος να έρθει να δει τι κάνω εγώ. Δηλαδή, τι θες να πεις? Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω. Σου είπα δεν ξέρω. Ήταν προειδοποίηση. Ήθελε κάτι να μου πει. Τυχαία πάντως δεν ήρθε. Και αυτός ο γιος μου δεν βοηθάει καθόλου. Πήγε και έμπλεξε με αυτό το νιάνιαρο, αντί να τα φτιάξει με τη Χριστάλα. Έτσι δεν θα είχα τίποτα να φοβηθώ, ούτε από την Κλέρη, ούτε από την Αναστασία. Καλά, είσαι σοβαρή τώρα? Μέχρι και το γιο σου χρησιμοποιείς αυτό? Καλά, δεν περίμενα να με καταλάβεις εσύ. Τι να καταλάβω, ρε Μαριάννα, τι να καταλάβω? Ξέρεις, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή εκτός από το ενοπείο και την κουμπανταρία σου. Για σένα, για μένα όχι. Και δεν θα αφήσω κανένα να καταστρέψει ό,τι έχτισα τόσα χρόνια, με τόσο κόπο. Θα τους λιώσω, Αντώνη, κατάλαβες, θα τους λιώσω. Η δόμηση της βασίλισσας της κουμανταρίας μόλις άρχισε. Και πού να δεις την περιμένει. Τρίζει ο θρόνος της και αυτή δεν το έχει πάρει είδηση ακόμη. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε, έτσι. Έγινε. Γεια σου. Χριστάλα μου, δεν κατάλαβα ότι ήρθες. Τι ετοιμάζεις, μαμά? Χριστάλα μου, κάνεις εσύ τη δουλειά σου και να είσαι με εμένα. Να σ' αφήσω να κάνεις τι? Καλά δεν τρέπεσαι? Της παίζεις τη φίλη και πίσω από την πλάτη της τη θάβεις και της σκάβεις το λάκκο? Τι είναι αυτά, ρε μαμά? Χριστάλα μου, απόδοση δικαιοσύνης λέγεται αυτό. Απόδοση δικαιοσύνης. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω, ε? Και εγώ δεν πιστεύω ότι έκανα τόσο χαζή κόρη. Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο. Αφού δεν καταλαβαίνεις αλλιώς. Να καταλάβω τι? Εσύ τώρα θεωρείσαι έξυπνη που πας να εκδικηθείς κάτι που έγινε πριν 50 χρόνια? Πού ζούμε, ρε μάνα? Εγώ, Χριστάλα μου, ζω στην πραγματικότητα. Και εσύ μάλλον είσαι στο δικό σου κόσμο. Έλα, μαμά. Έλα, Λουκά. Τι κάνεις? Δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Γιατί, παιδί μου, τι έχεις? Προβλήματα στη δουλειά, πολύ σοβαρά. Εγώ να δεις προβλήματα που έχω. Κάποιος προσπαθεί να με καταστρέψει. Εμένα προσπαθούν να με διώξουν από το νοσοκομείο. Τι λες, παιδί μου, ποιος?
Δεν ξέρω. Εγώ μάλλον ξέρω ποιος με χτυπάει. Αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς να αντιδράσω. Οκ. Αλλά δεν θα τους περάσει. Θα δεις. Οκ. Δεν ξέρουν με ποια τα έχουν πάλι. Θα τους τσακίσω. Κοίτα, εγώ σε πήρα να συζητήσουμε το δικό μου θέμα, αλλά από ό,τι φαίνεται έχεις τα δικά σου, οπότε τα λέμε μια άλλη φορά. Περίμενε, Λουκά. Τι έπαθε κι αυτός τώρα. Τι έγινε, ποιος το έκανε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό. Θα με σκοτώσει. Ποιος, ο Νικηφόρος, ήρθε από εδώ ο Νικηφόρος. Θα με σκοτώσει. Τίποτα δεν θα πάθεις. Τίποτα, θα πάμε στο νοσοκομείο και μετά θα πάμε στην αστυνομία και θα το καταγγείλει για ξενοδαρμό. Θα με σκοτώσει, θα δωρή, θα με σκοτώσει. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, κορίτσι μου, μη φοβάσαι. Καλά στην κούκλα μου. Πώς είσαι, κοριτσάκι μου. Καλά, κύριε Λαμπρινή. Ο Ανδρέας γύρισε. Ναι, γύρισε. Είναι καλά, γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Έλα, κάθισε και τώρα που θα έρθει θα στα πει όλα ο ίδιος. Έγινε κάτι για να μου πει. Μην ανησυχείς. Όλα είναι καλά, προς το παρόν. Λοιπόν, κάθισε, εγώ πάω μέσα στην κουζίνα, γιατί πάλι μόνη μου με αφήσα. Ναι, κάντε δουλειά σας. Να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Αλεξία. Νίκη, χάρηκα. Χάρηκα, Νίκη. Οι γονείς μου έμαθαν εντελώς τυχαία για τον πατέρα σου. Και είναι ανέντοτοι. Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω για τη σχέση με τον Αλέξη. Πώς μπήκαν εδώ μέσα. Εσύ δεν βγαίνεις ποτέ. Το λέει σαν... Σαν τι. Σαν να τον πήρα εγώ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, σκεφτόμουν ότι ίσως είναι καλύτερα να μείνουμε για λίγο χωριστά.